Καλημέρα, σκλάβη της Εφουνόσκονης. Ναταλία, γλυκιά μου. Ελπίζω να σας διακόπτω από πολύ σοβαρή εργασία. Πώς το είπα αυτό? Ναι, ναι, όπως τα άκουσες. Αν δεν διακόψω μια σοβαρή εργασία, ποια θα είναι η αξία της παρουσίας μου? Ναταλία μου, είσαι μια χαριτωμένη εγωίστρια. Βεβαίως, και δεν ανέχουμε τους εγωιστές άνδρες. Και ποιοι είναι οι εγωιστές άνδρες? Αυτοί που δεν με προσέχουν. Φίλιππα, δουλειά δεν πρόκειται να γίνει. Ναταλία, παρούση, πάσα εργασία, παυσάτο. Α, ποτέ μου, πώς παίρνεις και κρατάς την εποχή μας σε αυτή την καθαρέβουσα? Ναι, κάνω γαργάρες με τα απορριπαντικά μου. Και το χιούμορ σε ακόμη και αυτό της εποχής του Μεραϊτίνη. Τι να κάνω, Ναταλία μου? Να παρακολουθείς ελληνική τηλεόραση. Κυρία Μαργαρίτη, ο διευθυντής μας είναι εκ διαμέτρου αντίθετος προς πάσαν πρόοδων και εξέλιξη. Κύριε Καριώτη, και εσείς καθαρέβουσα. Καλά σου λέει, ρε. Εσύ μαλλιαρός και δεν μιλάς στη μαλλιαρή. Μας έχετε επηρεάσει. Αποβλακώσει, θέλετε να πείτε. Ορίστε, κύριε, πώς μιλάει για μένα η γυναίκα που παραλίγο να την παντρευτώ. Αλήθεια! Μάλιστα, κύριε Καριώτη, όλα συμβαίνουν σε αυτόν τον κόσμο. Και γιατί τελικά δεν παντρευτήκατε? Διότι επριτάνευσεν η λογική. Μόνο γι' αυτό το επριτάνευσεν, καλώς έπραξε και δεν σε υπαντρεύτη. Όχι, αν ενθυμίσαι καλώς. Μάλλον εγώ δεν σε ενθεύθυν, διότι εγώ είχα το προνόμιο της λογικής που δεν το είχες ποτέ. Στο χαρίζω, η λογική δεν με ενδιαφέρει και δεν με ενδιαφέρει. Με συγχωρείτε, δεν καταλαβαίνω. Και ποια ήταν αυτή η λογική που εμπόδισε αυτό το γάμο? Η διαφορά της ηλικίας, Φίλιππε. Η Ναταλία τότε ήταν ένα κορτσόπλο, κάπου 17 χρονών, ενώ εγώ ήμουν κιόλας ένας όριμος άνδρας. Δηλαδή? 33. Τόση μικρή διαφορά? Για τότε ήταν μεγάλη, γιατί είχαμε νιονιό. Και το αστείο, ξέρετε, κύριε Καριώτη, λίγο καιρό μετά εγώ παντρεύτηκα 25 και ο Ζάκος με 27, και πάνω στον χρόνο χωρίσαμε και δύο. Καλά, μπορούμε να αποτύχαμε στο γάμο. Αλλά στις ηλικίες ταιριάξαμε απολύτως. Εγώ βλέπω πως αν είχατε παντρευτεί, σήμερα θα ήσασταν ένα πολύ ταιριασμένο ζευγάρι. Ω, αγαπητέ μου φίλε μου, φαίνεται ότι δεν βλέπετε καθόλου καλά. Σήμερα είναι που μεγάλωσε η διαφορά της ηλικίας μας. Δεν βλέπετε το χάος? Ναι, σε αυτό έχει δίκιο. Βλέπεις, εγώ προχώρησα κανονικά. Και έφτασα στα 52. 52 και μισό. Τέλος πάντων, στρατολογικός 53. Ενώ η Ναταλία προχώρησε μεν, με την όπισθεν δε. Μάντεψε πόσο χρόνο είναι. Δεν ασχολούμαι με την ηλικία των ωραίων γυναικών. Α, εμένα δεν με πειράζει. Εγώ την ηλικία μου δεν την κρύβω. Τη λέω και την κραυγάζω. Πόσο χρονών είσαι, Ναταλία μου? Ακριβώς. Για το ακριβώς ρωτάμε. Να λογαριάσω. Ήμουνα 17, πρόσθεσε 20, αφαίρεσε 21, είμαι 16 ετών. Δηλαδή είναι 3 χρόνια μικρότερη από την κόρη της Δέτα, την γραμματέα μου. 16 χρονών. Γιατί απορείτε φυσικά, σας φαίνεται? Εξήγησέ του, βρε Ναταλία, όχι για μένα. Εγώ από σένα τα βρίσκω όλα φυσικά. Για τον Φίλιππα. Αγαπητέ κύριε Φίλιππα, σήμερα μια μοντέρνα γυναίκα, αν δεν καταφέρει να είναι τουλάχιστον 3 χρόνια μικρότερη από την κόρη της, έχει αποτύχει ως μητέρα. Δηλαδή πώς έχει αποτύχει? Ζαλίστηκε το παιδί. Μα είναι απλό, σαν μητέρα δεν κατάφερε να οριμάσει την κόρη της. Αυτό δεν φωνάζετε εσείς οι οργισμένοι? Ότι η δική σας γενιά είναι οριμότερη από τη δική μας. Ναι. Άρα είσαστε μεγαλύτεροι. Ναι. Έτσι, Ναταλία μου. Ακριβώς. Γλυκιά μου τρελάρα. Εμένα να με συγχωρείτε, πρέπει να πάω μέσα. Με περιμένει δουλειά στο γραφείο. Αν μπορέσεις να συγκεντρωθείς, έτσι ψεφλωμώσαμε. Κυρία μου, φεύγω γοητευμένος από τη χαριτωμένη παρουσία σας. Ευχαριστώ, είστε πολύ ευγενικός. Μπαμπά, κοίτα ευγένειες ο Φίλιππος, άντρε Φίλιππα. Ρε το Φιλιππάκο, ρε το Φιλιππάκο. Κοίτα ευγένειες ο Φίλιππος. Τι να σου πω, Ναταλία, είσαι μια κύρκη από την ανάποδη.